Επειδή ακριβώς είναι η πρώτη δήλωση, θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα και όσον αφορά τους στόχους, θα αναφερθούμε σε μια άλλη συνέντευξη. Εκείνο που είναι σημαντικό και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, είναι ότι η επιλογή των συνεργατών του Δημάρχου σε θέσεις ευθύνης πρέπει να διέπονται, να διέπεται μάλλον συγκεκριμένη επιλογή από κάποια κριτήρια που τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Αυτά είναι η αξιοκρατία, η κοινωνική αποδοχή και μία διαπιστωμένη ικανότητα παραγωγής έργου. Είναι αλήθεια ότι η κίνησή μας έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι έξω από στενοπαραταξιακές διαδικασίες και λογικές και δεν στοχεύει με τίποτα στην προώθηση των ημετέρων ή των ανθρώπων που δεν μπορούν να πληρούν τα κριτήρια που ανέφερα παραπάνω. Στη βάση αυτή, εκείνο που είναι σημαντικό είναι να κατανοήσουμε όλοι ότι ποιος είναι ο στόχος των ανθρώπων που θα αναλάβουν θέση ευθύνης. Είναι να διαχειριστούν και να προωθήσουν όσο γίνεται καλύτερα τις προγραμματικές θέσεις και το συνολικό σχεδιασμό του έργου του Δήμου με βάση το τι θα αποφασίσουν οι ομάδες εργασίας στα πλαίσια φυσικά των οργάνων. Και ταυτοχρόνως όμως να διατηρήσουν και μια δυνατότητα ελευθερίας σκέψης και έκφρασης, όσο και μια δυνατότητα κριτικής σκέψης. Και ταυτοχρόνως, παράλληλα μάλλον, να αναγνωρίσουν ότι αυτός που τελικά έχει την τελική ευθύνη, τόσο την πολιτική, όσο και την διοικητική, όσο και την νομική, είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος και επιλέγει τα στελέχη του. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αναγνωρίζω ότι η επιλογή ήταν πληρώντας τα συγκεκριμένα κριτήρια που ανέπτυξα, συν όλα αυτά που ανέφερα παρακάτω. Δηλαδή, ότι σαφώς και είναι στο χέρι του Δημάρχου και πρέπει να είναι έτσι η επιλογή του συνεργατό του, πληρώντας τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να ευχαριστήσω για την τιμή που μου γίνεται απόψε και για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλει ο Δήμαρχος, αναθέτοντάς μου μια συγκεκριμένη θέση ευθύνης, η οποία έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την καθημερινότητά μας, την ποιότητα της ζωής μας και επομένως θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο εγώ προσωπικά, ως πρόεδρος του οργανισμού, αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, είτε είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε είναι πολίτες που πλαισιώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, να φέρουμε σε πέρας τη συγκεκριμένη αποστολή. Σε αυτό, εκείνο το μήνυμα που θέλω κυρίως να στείλω είναι ακριβώς, ότι συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε να έχουμε τόσο την τοπική κοινωνία, όσο και την οργανωμένη έκφραση αυτής, δηλαδή τους φορείς, τους συλλόγους, τόσο ώστε να μας δώσουν καινοτόμες ιδέες, τόσο το να μας δώσουν καινοτόμες ιδέες, όσο και να μας να είμαστε συνοδοιπόροι σε κοινές πρακτικές και σε κοινές πορείες και προωθήσεις των αυτών που από κοινού θα έχουμε χαράξει.